Αλληλούια. Με τη χάρη του Χριστού, αδελφοί, θα διαβάσουμε τη σελίδα 865. Είναι από το κατά Ματθαίον Ευαγγέλιον, γιώτα ήτα κεφάλαιο και 21 εδάφιο, σελίς 865. Γιώτα ήτα κεφάλαιο κατά Ματθαίον Ευαγγέλιον και 21 εδάφιο. Τότε προσελθόν προς αυτόν ο Πέτρος είπε, «Κύριε, ποσάκης αναμαρτήσεις εμέ ο αδελφός μου, θέλω συγχωρήσει αυτόν έως επτάκης?» Λέγει προς αυτόν ο Ιησούς, «Δε συλλέγω έως επτάκης, αλλά έως εβδομικοντάκης επτά. Δια τούτο η βασιλεία των ουρανών ομοιώθη με άνθρωπο βασιλέα, ώστις θέλησε να θεωρήσει λογαριασμόν μετά των δούλων αυτού. Και ότε ήρχισε να θεωρεί, εφέρθη προς αυτόν ισοφιλέτης μυρίων ταλάντων. Και επειδή δεν είχε να αποδώσει, προσέταξε ο Κύριος αυτού να απολυθεί αυτός και η γηνή αυτού και τα τέκνα και πάντα όσα είχε και να αποδοθεί το οφειλόμενον. Πεσόν λοιπόν ο δούλος προς εκείνη αυτόν λέγον, «Κύριε, μακροθύμισον είσαι με και πάντα θέλω σε αποδώσει». Σπλαχνιστής δε ο Κύριος του δούλου εκείνου απέλυσε αυτόν και το δάνειον αφήκε εις αυτόν. Αφού όμως εξήλθεν ο δούλος εκείνος έβρεν ένα των συνδούλων αυτού ώστε σε χρεώστη εις αυτόν 100 δινάρια και πιάσας αυτόν έπνιγε λέγον, «Δώσ' μου, απόδοσμη ότι μου χρωστάς». Πεσόν λοιπόν ο σύνδουλος αυτού εις τους πόδας αυτού παρεκάλλει αυτόν λέγον, «Μακροθύμισον είσαι με και πάντα θέλω σε αποδώσει». Εκείνος όμως δεν ήθελεν, αλλά πελθόν έβαλεν αυτόν εις φυλακήν, έως σου αποδώσει το οφειλόμενον. Οι δόντες δε οι σύνδουλοι αυτού τα γινόμενα, ελυπήθησαν σφόδρα και ελθόντες εφανέρωσαν προς τον Κύριο αυτόν πάντα τα γενόμενα. Τότε προσκαλέσας αυτόν ο Κύριος, αυτού λέγει προς αυτόν, «Δούλε πονηρέ, αν το χρέος εκείνος η αφήκα επειδή με παρεκάλεσας, δεν έπρεπε και εσύ να ελεήσεις το σύνδουλό σου καθώς και εγώ σε ελέησε?» Και οργιστής ο Κύριος αυτού παρέδοκεν αυτόν εις τους βασανιστάς, έως σου αποδώσει πάντο οφειλόμενον εις αυτόν. Ούτω και ο πατήρ μου επουράνιος θέλει κάμεις εσάς, εάν δεν συγχωρήσετε καρδία σας έκαστος εις των αδελφών αυτού τα πτέσματα αυτών. Αμήν. Θέλω να διαβάσουμε όμως και λίγα εδάφια από την επιστολή του Αποστόλου Παύλου προς Κορινθίους τη Δευτέρα, από το ΙΒ κεφάλαιο, σελίς 1027 ΙΒ κεφάλαιο. «Να καυχόμαι βέβαια δεν με συμφέρει, διότι θέλω ελθείς οπτασίας και αποκαλύψεις Κυρίου. Γνωρίζω άνθρωπον εν Χριστώ προετών 14, είτε εντός του σώματος δεν εξεύρω, είτε εκτός του σώματος δεν εξεύρω, Θεός εξεύρει, ότι υπάγει ότι ούτως έως τρίτου ουρανού. Και γνωρίζω τον διού των άνθρωπων, είτε εντός του σώματος είτε εκτός του σώματος δεν εξεύρω, Θεός εξεύρει, ότι υπάγει στον παράδεισον. Και ήκουσε να νεκλάλει τα λόγια, τα οποία δεν συγχωρείται εις άνθρωπον να λαλήσει. Υπέρ του τιού του θέλω καυχηθεί, υπέρ δε εμ' αυτού δεν θέλω καυχηθεί, ημείς τας ασθενίας μου. Διότι αν δεν λύσω να καυχηθώ, δεν θέλω είστε άφρον, επειδή αλήθεια αν θέλω υπή. Συστέλομαι όμως, μη στοχαστεί τις εις εμέ ανώτερον τι από ό,τι με βλέπει ή ακούει τι εξ εμού. Και δια να μην υπεραίρομαι, δια την υπερβολή των αποκαλύψεων μη δόθη σκόλοψ εις τη σάρκα, άγγελος σατάν δια να με ραπίζει, δια να μην υπεραίρομαι. Περί τούτου τρεις παρεκάλεσα τον Κύριον, δια να απομακρυνθεί, και μη είπεν αρκείσε η χάρις μου, διότι δύναμής μου εν αδυναμία δεικνύεται τελεία.
Με άκρα λοιπόν ευχαρίστηση θέλω καυχηθεί μάλλον εις τας αδυναμίας μου, δια να κατοικήσει εν εμή η δύναμις του Χριστού, όθεν ευαρεστούμε εις τας αδυναμίας, εις τας ύβρις, εις τας ανάγκας, εις τους διωγμούς, εις τας στενοχωρίας, υπέρ του Χριστού, διότι όταν είμαι αδύνατος, είμαι δυνατός. Αμήν. Δύο άνθρωποι ιδιαιτέρως ευλογημένοι από το Θεό, και η ευλογία ξεκίνησε από το ότι ο Χριστός συγχώρεσε και στους δύο αυτούς τα πάντα. Όταν οι μαθητές του Χριστού, ο Πέτρος μάλιστα, άκουγε τα λόγια του Κυρίου, μία ερώτηση έφτασε στην καρδιά του. Πόσες φορές αναμαρτήσει ο αδελφός μου, πόσες φορές? Εγώ είμαι υποχρεωμένος σύμφωνα με τη δικαιοσύνη του Θεού να το συγχωρήσω. Και βάζει και ένα όριο, έως 7 φορές. Αν ο αδελφός μου αμαρτήσει σε μένα 7 φορές, τόσες πολλές φορές, πρέπει να το συγχωρήσω, και από εκεί και πέρα δεν το συγχωρώ. Και ο Κύριος άλλαξε τη σκέψη του Πέτρου και αλλάζει και τη λογική τη δική μας. Όχι Πέτρο, όχι 7 φορές, 70 φορές το 7, απεριόριστες φορές, εάν θέλεις να είσαι ελεύθερος, αν θέλεις να είσαι ευλογημένος. Μήπως πρέπει να μετανοήσει ο αδελφός μου για να τον συγχωρήσω? Καμία σχέση. Αυτός στέκεται μπροστά στον Κύριό του και αυτός θα κριθεί από τον Κύριό του. Εσύ πρέπει να προσέξεις. Εσύ δεν πρέπει να μένεις με παράπονο, με πίκρα, με θυμό, με οργή, γιατί έστω και ρίζα πικρίας να εμφανιστεί μέσα σου θα μολύνει πολλούς. Και δεν είναι μόνο κακό για σένα, αλλά είναι κακό και για τους γύρω σου. Μολύνεις, γιατί είσαι μεμολυσμένος από τη ρίζα της πικρίας που μεγαλώνει και αυξάνεται. Κατάφερε ο διάβολος και σε μόλυνε, λέει του Πέτρου. Μία από τις παγίδες του διαβόλου είναι να μολύνει τα παιδιά του Θεού με πίκρες. Και η σωτηρία είναι να ταπεινωθώ και να συγχωρέσω. Γιατί αν δεν ταπεινωθώ, δεν συγχωρώ. Εάν δεν συγχωρώ, είμαι υπερήφανος. Και στους περηφάνους ο Θεός αντιτάσσεται. Και ο Πέτρος δεν το κατάλαβε και του το εξηγεί. Ήταν ένας δούλος ο οποίος ήταν μέσα στα χρέη της αμαρτίας, μύρια τάλαντα, άπειρο χρέος, και οι συνέπειες του χρέους ήταν να τον πιάσει ο Κύριός του, να τον πουλήσει αυτόν, τη γυναίκα του, τα τέκνα του, όλα όσα είχε, μήπως και αποδοθεί το οφειλόμενο. Καμία ελπίδα σωτηρίας. Και ταπεινώθηκε. Πεσόν λοιπόν ο δούλος ταπεινώθηκε και άρχισε να τον παρακαλάει με συντετριμένη καρδιά, με ταπεινωμένο πνεύμα: μακροθύμησον Κύριε, και θα σου αποδώσω αυτά που δεν αποδίδονται. Και επειδή ταπεινώθηκε, ο Κύριος του τον συγχώρεσε. Και τι θα πει το συγχώρεσε? Τον σπλαχνίστηκε, απέλυσε αυτόν και του χάρισε και το δάνειο. Ούτε δούλος είσαι, ούτε μου χρωστάς, είσαι ελεύθερος να περπατήσεις, ελεύθερος. Και εδώ να προσέξουμε αδερφοί, μόνο όποιον ο Χριστός ελευθερός είναι πραγματικά ελεύθερος. Είσαι ελεύθερος. Δηλαδή τι σημαίνει ελεύθερος? Μπορείς να κάνεις ό,τι σ' αρέσει, ό,τι θέλεις και ό,τι σκεφτείς.
Δεν υπάρχει κανένα εμπόδιο σε σένα. Πρόσεξε. Μη σε πλανήσει ο διάβολος μόνο. Πρόσεξε. Και αυτός βγήκε. Και βλέπει μπροστά του έναν που του χρώσταγε 100 δινάρια. Και θύμωσε. Και όπως χρώσταγε μοίρια τάλαντα που ήταν οι αμαρτίες του, έτσι και αυτός του χρωστάει 8 δολάρια που τον έχει αδικήσει. Οι αμαρτίες του, του συνδούλου του. Και εκεί αγρίεψε, θύμωσε. Γιατί? Γιατί βγήκε η υπερηφάνεια μπροστά. Και όταν είναι άνθρωπος υπερήφανος δεν έχει σπλάχνα. Και όταν ο άνθρωπος δεν σπλαχνίζεται είναι υπερήφανος. Θα πάνε μαζί. Τα σπλάχνα φέρνουν πραότητα. Χαρίζουν στον άνθρωπο πνεύμα ταπεινού και πράου. Καθώς λέει ο Χριστός, μάθετε από μένα ότι είμαι πράος και ταπεινός στην καρδιά. Γιατί? Γιατί είναι Θεός και είναι αγάπη. Γι' αυτό έχει πραότητα. Έχει ειρήνη. Έχει ταπείνωση. Γιατί έχει σπλάχνα. Αυτός λοιπόν σκληρός άνθρωπος, χωρίς πλάχνα, άσπλαχνος. Δώσ' μου τα 100 δινάρια. Άλλος πέφτει ταπεινά, μακροθύμησον, θα στα επιστρέψω, ταπεινώνεται. Δεν βρίσκει χάρη στους οφθαλμούς του. Ταπεινώνεται, αλλά δεν βρίσκει χάρη στους οφθαλμούς του. Γιατί? Γιατί δεν έχει χάρη. Δεν έχει έλεος. Δεν έχει σπλάχνα. Δεν μπορεί να συγχωρήσει. Με 100 δινάρια είναι. Δεν μπορώ να συγχωρήσω. Και όχι μόνο αυτό, τον βάζει και στη φυλακή. Και τώρα έρχεται η καλή και η κακή μαρτυρία της Εκκλησίας. Μα τι κάνεις? Μα δεν μπορείς να συγχωρήσεις τον αδελφό σου? Μα τι κάνεις? Αφήνεις την καρδιά σου να είναι γεμάτη πίκρα? Μα τι κάνεις? Μολύνεις και τους άλλους? Μα τι κάνεις? Η κακή μαρτυρία στην Εκκλησία. Καλά, δεν καταλαβαίνεις. Δεν σπλαχνίζεσαι. Ωραία, έκανε λάθος. Σ' αδίκησε. Πού είναι τα σπλάχνα σου? Τίποτα. Σκληρός άνθρωπος. Και τον βάζει στη φυλακή. Και φτάνουν στα αυτιά του Κυρίου του. Και τον φωνάζει. Και από εδώ και πέρα αρχίζουν τα προβλήματα. Γιατί σε πείραξε ο πειράζων και δεν μπορείς να συγχωρήσεις? Γιατί ο διάβολος κατάφερε να σκληρύνει την καρδιά σου? Γιατί μόνο ο διάβολος σκληραίνει την καρδιά. Γιατί δεν επιλάμπει σε σένα ο φωτισμός του Ευαγγελίου? Γιατί, ενώ ακούς το Λόγο του Θεού, σκληραίνει η καρδιά σου όπως τον καιρό του παραπικρασμού, αντί να μαλακώσει η καρδιά σου και να πεις «Έλεος Κύριε, συγχώρεσέ με». Αμήν αδερφοί. «Έλεος Κύριε, συγχώρεσέ με. Μακροθύμησον σε μένα». Δεν έπρεπε, όπως εγώ σου συγχώρεσα τα πάντα, να συγχωρείς και εσύ κατά πάντα? Να είσαι μακρόθυμος, να είσαι συγχωρητικός, να είσαι ελεήμων, να είσαι εκτήρμων, να είσαι σπλαχνικός. Δεν πρέπει. Με αυτόν που μου χρωστάει 100 δινάρια, ιδιαιτέρως με αυτόν που σου χρωστάει 100 δινάρια για να βρεις χάρη ενώπιον του Θεού. Ιδιαιτέρως με αυτόν που σου χρωστάει, γιατί με αυτόν που δεν σου χρωστάει, μια χαρά τα πας. Ιδιαιτέρως με αυτόν που σου χρωστάει, εκεί θα σε δοκιμάσει ο Θεός και θα σε πειράξει ο διάβολος. Το ξαναλέω, εκεί σε αυτόν που σου χρωστάει θα σε δοκιμάσει ο Θεός
για τα σκάνδαλα πρέπει να έρθουν εξάποντος για να φανερωθούν οι δόκιμοι. Και εκεί θα σε πειράξει ο διάβολος. Και ο άνθρωπος αυτός μολύνθηκε, παγιδεύτηκε, σκληρύνθηκε. Και όταν, αδελφοί μου αγαπητοί, βλέπουμε την καρδιά μας να σκληραίνει, να φοβόμαστε το Θεό. Δεν είναι από το Θεό η σκληρή καρδιά. Ο Θεός κατοικεί στο συντετριμένο τη καρδιά. Και όταν η καρδιά είναι σκληρή, είναι και υπερήφανο το πνεύμα και κατοικεί και στο ταπεινού το πνεύμα. Άρα δεν υπάρχει, εφόσον είναι σκληρή η καρδιά μου, με αυτόν, με εκείνον, είμαι έναν, είμαι δέκα. Εφόσον η καρδιά μου δεν είναι απαλή, δεν είναι τρυφερή, δεν είναι η παρουσία του Θεού κοντά μου. Δεν οδηγούμε από το Θεό. Δεν βρίσκω έλεος από το Θεό, ούτε χάρη. Γι' αυτό τι του λέει ο Κύριος. Έπρεπε να τον ελεήσεις. Δεν λέει έπρεπε να κάνεις οτιδήποτε. Να δείξεις το έλεος σου. Όπως εγώ σε ελέησα, δεν πρέπει και εσύ να τον ελεήσεις. Όπως εγώ σου συγχώρεσα, δεν έπρεπε και εσύ να το συγχωρήσεις. Όπως εγώ σου χάρισα μύρια τάλαντα, δεν πρέπει και εσύ να χαρίσεις 100 δινάρια. Δεν πρέπει, πώς το καταλαβαίνεις? Τίποτα, αυτός σκληρός. Και οργιστής, αυτός ο άνθρωπος προκαλεί και την οργή του Θεού. Ξέρεις τι θα πει η οργή του Θεού? Να είναι στραμμένη πάνω σου. Επειδή δεν μπορείς να συγχωρήσεις αυτόν, αυτήν, ό,τι και να έχει κάνει. Ξέρεις τι θα πει? Σαν τον Αλεξικέραυνο να προκαλείς τους κεραυνούς απάνω σου, να προκαλείς την οργή του Θεού απάνω σου, να μαζεύεις την οργή του Θεού επάνω σου. Επειδή δεν μπορείς να συγχωρήσεις τον σύνδουλό σου, τη σύνδουλή σου. Μα τι μυαλό είναι αυτό? Τι καρδιά είναι αυτή? Τι χριστιανική λογική είναι αυτή? Έπεσε στην παγίδα. Έπεσε. Και οργίστηκε, ο Κύριος τον παρέδωκε εις τους βασανιστές. Τη λέξη δεν τη χρησιμοποιεί. Μία φορά τη χρησιμοποιεί ο Θεός. Μία, εδώ. Τον παρέδωκε στους βασανιστές. Μέχρι πότε? Μέχρι να αποδώσει όλο το οφειλόμενον εις αυτόν. Ο Θεός να μας φυλάει, αδερφοί. Αυτός είναι, αυτή είναι η νίκη του διαβόλου. Κατάφερε να κερδίσει για τον άνθρωπο αυτό την οργή του Θεού. Την οργή του Θεού. Αντί το έλεος του Θεού, την οργή του Θεού. Και συνεχίζει ο Κύριος μας. Κατά τον ίδιο τρόπο ο πατέρας μας ο Επουράνιος θα κάνει και σε κάθε έναν από σας, εάν δεν συγχωρήσετε εξ όλης της καρδίας σας έκαστος καθένας από σας εις των αδελφών αυτού τα πτέσματα αυτού. Αλλά η συγχώρεση δεν υπάρχει αν δεν έρθει η ταπείνωση. Δεν μπορείς να συγχωρήσεις αν δεν ταπεινωθείς. Δεν μπορείς να ταπεινωθείς αν δεν αγαπάς. Δεν μπορείς να αγαπάς αν δεν έχεις εμπιστοσύνη στο Ευαγγέλιο και για την ευλογία αλλά και για την κρίση. Εάν δεν πιστεύεις στο Λόγο του Θεού. Τώρα ακριβώς άλλος άνθρωπος ο Απόστολος Παύλος. Ακριβώς άλλος άνθρωπος. Από ταλαιπωρία σε ταλαιπωρία. Από αδικία σε αδικία. Έξωθεν μάχε, έσωθεν φόβη. Ο κόσμος εναντίον του. Τα αδέλφια του εναντίον του. Όλοι εναντίον του. Γιατί? Για τον ευλογεί ο Θεός. Κι όσο σε ευλογεί ο Θεός, τόσο θα ξεσηκώνονται οι εχθροί από πουδήποτε και να βρίσκονται. Δεν γλιτώνεις. Μόλις αρνήθηκε ο Ναβουθέ την πρόκταση
του Αχάβ ξεσηκώθηκε η Ιεζάβελ με τη δική της πρόταση. Μόλις παίρνεις απόφαση να κάνεις το θέλημα του Θεού, ξεσηκώνεται η Ιεζάβελ. Θα ξεσηκωθεί παμπώνηρη, πανούργα, για να σε παγιδεύσει. Δεν μπορεί να σου κάνει τίποτα, ούτε να σε αγγίξει, ούτε να σε χτυπήσει, τίποτα. Ένα κάνει, παγιδεύει, μολύνει. Και αν μολυνθείς, τέλειωσες. Αν μολυνθείς από ζήλια, από επιθυμίες, από τα έργα της σαρκός, τέλειωσες. Και ο Απόστολος Παύλος μέσα σε αυτή τη μάχη, την εμπόλεμη κατάσταση, λέγει, να καυχόμαι δεν πρέπει, για ό,τι καλό και να έχω. Γιατί πολλές φορές, αδερφοί αγαπητοί, ο Θεός μας ευλογεί, έχουμε μερικά καλά και όλα τα δείχνουμε, ενώ ο Θεός θέλει όλο να τα κρύβουμε. Γιατί έχουμε μεγάλη ιδέα για τον εαυτό μας. Ό,τι καλό έχεις, κρύφτο, αδερφέ. Άσε να φαίνεται μόνο ο Χριστός. Ό,τι κακό έχεις, καυχήσου σε αυτό. Θα καυχηθώ στις ασθένειές μου, στις αδυναμίες μου. Γιατί αν και έχω πεποίθηση στη σάρκα περισσότερο από όλους, ήμουν ζηλωτής και διώκτης της εκκλησίας, ήμουν φαρισαίος και από τη γέννησή μου και από την οικογένειά μου, όμως όλα αυτά τα σπουδαία τα οποία έχω, λέει ο Απόστολος Παύλος, κατάλαβα ότι είναι ζημιά για μένα. Ό,τι καλό έχω είναι ζημιά. Γιατί εμένα με ενδιαφέρει να κερδίσω το Χριστό, και ό,τι καλό έχω το θεωρώ σκύβαλα, άχρηστα. Αυτός είναι ο ταπεινός άνθρωπος. Ο υπερήφανος για δέσμε, για απαιτήσεις, διεκδικεί. Ο ταπεινός άνθρωπος κρύβεται, περιμένει. Ο υπερήφανος άνθρωπος τσακώνεται, αγριεύει. Ο ταπεινός άνθρωπος ησυχάζει και περιμένει το Θεό. Κάνε μας έτσι, Χριστέ μου, σε παρακαλώ, σαν τον Παύλο. Και τον προκαλούνε οι εχθροί του μέσα στην εκκλησία. Και λέει, να καυχόμαι δεν με συμφέρει, γιατί θα έλθω σε οπτασίες και αποκαλύψεις Κυρίου. Και τώρα εκφράζει αυτό που αρέσει το Θεό. Γνωρίζω έναν άνθρωπο εν Χριστώ, λέγε τον εαυτό του. Αλλά τώρα διαχωρίζει τον εαυτό του μέσα στη γη από τον εαυτό του που έχει σχέση με το Θεό. Γνωρίζω έναν άνθρωπο εν Χριστώ πριν από 14 χρόνια. Δεν ξέρω αν ήμουν μέσα στο σώμα μου ή έξω από το σώμα μου, αλλά αυτός ο άνθρωπος, όχι εγώ, ηρπάγει έως τρίτου ουρανού. Άλλο το εγώ και άλλο εκείνος ο άνθρωπος που ευλογεί ο Θεός. Κατά χάρη. Δεν άξιζα για να με πάρει στον ουρανό, και ποιος αξίζει για να τον αρπάξει ο Κύριος στον ουρανό. Δεν αξίζω. Αλλά ξέρω κάποιον άνθρωπο που τον πήρε ο Κύριος στον ουρανό, και εκεί άκουσε αυτός ο άνθρωπος πως ξεχωρίζει, αδελφοί, τον εαυτό του από τον άλλον άνθρωπο, τον ευλογημένο του Θεού. Ουχή εγώ, η χάρις του Χριστού. Έχει φτάσει σε αυτό το σημείο να βλέπει δύο ανθρώπους. Τον άνθρωπο που βρίσκει χάρη από το Θεό και τον ευλογεί κατά χάρη, αν και δεν αξίζει, και τον εαυτό του που είναι άθλιος και ουτιδανός, τυποτένιος, άχρηστος. Και αυτός ο άνθρωπος άκουσε ανεκλάλητα λόγια τα οποία δεν συγχωρείται να λαλήσει. Υπέρ αυτού του ανθρώπου μπορώ να καυχηθώ, υπέρ του εαυτού μου δεν μπορώ να καυχηθώ.
παρά μόνο στις ασθένειές μου. Τι αποκάλυψη είναι αυτή που έχει ο Απόστολος Παύλος για τον εαυτό του? Υπάρχει κάποιος άνθρωπος, λέει ο Απόστολος Παύλος, μέσα μου, ο εσωτερικός άνθρωπος, κάποιος που βρίσκει χάρη από το Θεό. Πού να καυχηθώ εγώ για αυτόν, γιατί δεν είμαι εγώ αυτός. Εγώ είμαι αυτός που έχω ασθένειες, που έχω ταλαιπωρίες, που έχω πόνους, που έχω δεσμά, που έχω αγωνία, που έχω φόβους, που έχω μέρημνες. Αυτός είμαι εγώ. Υπάρχει όμως ένας άλλος άνθρωπος που δεν είμαι εγώ, αν και είμαι εγώ, ένας άλλος άνθρωπος που βρίσκει χάρη από το Θεό. Αδελφοί, δεν είναι εύκολο να αντιληφθούμε αυτό που κατάλαβε ο Απόστολος Παύλος. Δεν είναι εύκολο να το σκεφτούμε για τον εαυτό μας. Αλλά ο Θεός μου το έδειξε όταν γονατιστός μετανοούσα και ζητούσα συγχώρεση και ξαφνικά βλέπω κάποιον να φεύγει και να πηγαίνει προς τον ουρανό. Λέω, ποιος είναι αυτός? Είναι ο άλλος άνθρωπος. Ο άλλος. Δεν είσαι εσύ. Εσύ είσαι αυτός ο σάρκινος, ο άθλιος, ο τηδανός που πονάνε τα πόδια σου, που πονάνε οι μέσες σου, που κάνεις λάθος, που λες ψέματα, που αμαρτάνεις. Λες, τι να, πώς να βρεθώ μπροστά σου? Και έρχεται ο Θεός και λέει, όχι, δεν θα πάρω σένα, τον άλλο θα πάρω. Ποιος είναι αυτός? Αυτός που με ευαρεστεί, αυτός που ταπεινώνεται, αυτός που με δοξάζει, αυτός που χαίρεται στην παρουσία μου. Αυτόν τον άνθρωπο θα ευλογήσω. Και ο Απόστολος Παύλος λέει, γι' αυτό τον άνθρωπο μπορώ να καυχηθώ, αλλά για μένα δεν μπορώ να καυχηθώ. Άλλος είναι ο ένας, άλλος είναι ο άλλος. Και το έχουμε παρατηρήσει. Άλλες φορές είμαστε γλυκοί, στριφεροί, αγκαλιάζουμε, αγαπάμε, συγχωρούμε. Και άλλες φορές γινόμαστε άγριοι, σκληροί, μαλώνουμε, φωνάζουμε. Δεν είναι ο ίδιος άνθρωπος. Δεν είναι ο ίδιος άνθρωπος. Δεν μπορεί τη μια στιγμή να βρίζεις, να θυμώνεις και να γριεύεις και την άλλη μεριά να πληρώνεσαι με πνευμάγιο να δοξάζεις. Δεν είναι ο ίδιος άνθρωπος. Γι' αυτό τι λέει ο Απόστολος Παύλος? Ο εσωτερικός άνθρωπος ανανεούται κάθε μέρα. Ο εξωτερικός άνθρωπος φθήρεται. Φθήρεται. Αλληλούια. Τι ωραία να το καταλάβουμε όμως, ότι υπάρχει ο εξωτερικός άνθρωπος, ο φθυρώμενος, που δεν μπορεί να κάνει και πολλά πράγματα, αλλά υπάρχει και ο εσωτερικός άνθρωπος, ο ευλογημένος, που ανανεούται κάθε μέρα και παίρνει φτεράσα του αετού. Επειδή όμως δεν μπορεί να τα ξεμπερδέψει εύκολα ο άνθρωπος, γι' αυτό λέει ο Απόστολος Παύλος, για να μην υπερηφανευτώ εγώ, όχι ο άλλος άνθρωπος, εγώ, για την υπερβολή των αποκαλύψεων, ο Θεός εμένα μου έδωσε σκόλοπα και μάλιστα άγγελο Σατάν να με πειράζει, να με ραπίζει, να μην με αφήνει ήσυχο. Μα στον Παύλο, στον άλλον άνθρωπο, στον Παύλο το γήινο, όχι τον ουράνιο, το γήινο τον Παύλο, να με ραπίζει και να μην με αφήνει ήσυχο, γιατί θα υπερηφανευτώ εάν πω ότι αυτά που κάνει ο Κύριος σε αυτόν τον άνθρωπο είναι δικά μου. Να το ξαναπώ. Θα υπερηφανευτώ αν σκεφτώ ότι αυτά που κάνει ο Κύριος σε αυτόν τον άλλον άνθρωπο είναι δικά μου.
δεν είναι δικά μου, είναι του Κυρίου. Τα δικά μου είναι η αθλειώτης, ο φόβος, η αγωνία, οι μέρημνες. Μην τα μπερδέψουμε αυτά. Για να μην τα μπερδέψουμε λοιπόν, για να μην τα μπερδέψει ο Παύλος, του έβαλε έναν άγγελο σατάν, ένα δαιμόνιο, να το πειράζει, να τον χαστουκίζει. Γιατί? Γιατί αυτός ο άνθρωπος πρέπει να ταπεινώνεται, ο εξωτερικός. Γιατί του αρέσει να υψώνεται, πρέπει να ταπεινώνεται. Και λέει, γι' αυτό προσευχήθηκα 3 φορές και ο Κύριος μου είπε, αρκεί η χάρις μου σε σένα, σε αυτόν τον άνθρωπο. Έχω κάνει πολύ χάρη σε σένα. Πολύ χάρη σε σένα. Δεν είναι ο ίδιος άνθρωπος αυτός που κηρύττει από τον άμβονα με τον άνθρωπο που τσακώνεται με τη γυναίκα του. Δεν είναι ο ίδιος άνθρωπος. Δεν είναι ο ίδιος άνθρωπος αυτός που προσεύχεται και πληρώνεται με πνευμάγιο και δοξάζει τον Θεό με τον άλλον τον άνθρωπο που ζηλεύει και δεν μπορεί να συγχωρήσει. Δεν είναι ο ίδιος άνθρωπος. Και ο Παύλος το έχει καταλάβει και προσπαθεί να μας το εξηγήσει. Μακάρι να μας δώσει ο Θεός να το καταλάβουμε κι εμείς. Γι' αυτό έδωσε ο Θεός τον Παύλο αυτό τον άγγελο σατάν να τον ραπίζει, για να τον μικραίνει, να τον ταπεινώνει, για να μην περηφανεύεται για αυτά που κάνει ο Θεός τον άλλον άνθρωπο. Μην το κάνει, μην περηφανευτεί. Και ο Παύλος κατάλαβε, Κύριε, σε ευχαριστώ για τη χάρη σου. Σε ευχαριστώ για το χάρη που κάνεις τον άλλον άνθρωπο και τον χρησιμοποιείς. Σε ευχαριστώ για τη χάρη που κάνεις αυτόν τον άνθρωπο και τον ταπεινώνεις. Σε ευχαριστώ. Αυτή είναι η χάρη του Θεού. Είναι σαν να έχω ένα παιδί που είναι μεν πολύ καλός μαθητής, αλλά είναι πολύ κακό παιδί. Στον καλό μαθητή τη λέω, μπράβο παιδί μου. Σε αυτόν τον ίδιο όμως που είναι και κακός και τσακώνεται, να βάλε μυαλό, θα σου φας καμιά γαστούκα. Έτσι ακριβώς κάνει ο Θεός. Έτσι ακριβώς κάνει ο Θεός. Ραπίζει τον εξωτερικό άνθρωπο που υπερηφανεύεται. Ευλογεί τον εσωτερικό άνθρωπο που ταπεινώνεται. Και ο Παύλος το κατάλαβε και λέει, πω πω, χαίρομαι, 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 καυχαίμαι. Με άκραν ευχαρίστηση λοιπόν θα καυχηθώ στις αδυναμίες μου. Με άκραν ευχαρίστηση θα δοξάσω το Θεό για τον άγγελο σατάν που με ραπίζει. Γιατί με κάνει αδύνατο. Και τώρα αδερφοί να προσέξουμε. Υπάρχουν 2 άνθρωποι μέσα σου, μέσα μου. Ποιος μεγαλώνει και ποιος μικραίνει. Μεγαλώνει ο πνευματικός άνθρωπος στα πνευματικά ή ο σαρκικός άνθρωπος στα σαρκικά. Ποιος μεγαλώνει? Μεγαλώνει αυτός που χαίρεται στην παρουσία του Θεού και δοξάζει το Θεό και μπορεί και ταπεινώνεται και νηστεύει και ξενυχτάει και πονάει και προσεύχεται ώρες ατέλειωτες, ή μεγαλώνει ο σαρκικός που κάθεται, τρώει, πίνει, χαίρεται και θέλει τα δικά του? 2 άνθρωποι υπήρχαν στον Ναβουθέ. Ο ένας που φοβόταν το Θεό και αρνήθηκε την πρόταση του Αχαάβ, και ο άλλος που δέχθηκε την πρόταση της τιμής και της εξουσίας. Ποιος μεγάλωσε, ποιος μεγαλώνει? Μεγαλώνει αυτός που περπατάει κατά το πνεύμα ή μεγαλώνει αυτός που περπατάει κατά τη σάρκα? Ποιος μεγαλώνει?
Και εδώ, αδερφοί αγαπητοί, τώρα είναι αυτό που λέει ο Απόστολος Παύλος. «Όθεν ευαρεστούμε εις τας αδυναμίας πιανού του σαρκικού ανθρώπου, τας ύβρις, τας ανάγκας, τις στενοχώριες, αλλά υπέρ του Χριστού. Γιατί τότε είμαι αδύνατος, και όταν είμαι αδύνατος, τότε είναι δυνατός». Ξέρω πάρα πολύ καλά ότι δεν μπορεί ο άνθρωπος ο φυσικός να κατανοήσει τους δύο ανθρώπους που κατοικούν μέσα μας. Δεν μπορούσα, δεν μπορώ. Μόνο όμως όταν έρθει ο Θεός και σου δείξει ότι τώρα δεν είναι η χάρις του Θεού που κατοικεί μέσα σου και λες αυτά τα πράγματα, είναι η σάρκα, ο νόμος της αμαρτίας που κατοικεί μέσα σου και κάνεις έτσι. Ενώ εχθές δεν ήταν ο νόμος της σάρκας που κατοικούσε μέσα σου και έκανες έτσι, αλλά χθες ήταν η χάρις του Χριστού που κατοικούσε μέσα σου και δόξαζες στο Θεό. Είναι λοιπόν ένας πόλεμος. Ο Χριστός δελεάζει το πνευματικό άνθρωπο και ο διάβολος δελεάζει το σχεσαρκικό άνθρωπο. Γι' αυτό και ο Απόστολος Παύλος τι λέει: «Δαμάζω το σώμα μου». Το σώμα μου δαμάζω, το σαρκικό άνθρωπο δαμάζω και τον δουλαγωγό. Πρέπει να μικραίνει, πρέπει να εξαφανιστεί αυτός ο άνθρωπος. Πρέπει να τον δαμάσεις. Γιατί και αν ο άλλος άνθρωπος, ο πνευματικός, κηρύξει, εσύ εν τέλει μπορεί να βρεθείς αδόκιμος. Ο Θεός να μας φυλάει. Αδερφοί αγαπητοί, είναι ένας καλός αγώνας να μπορούμε να ξεχωρίζουμε τα πράγματα, να διακρίνουμε τα πράγματα, να διακρίνουμε τον πνευματικό άνθρωπο με τον οποίο συνεργάζεται ο Θεός και το σαρκικό άνθρωπο με τον οποίο συνεργάζεται, όχι συνεργάζεται, πειράζει ο διάβολος, και μπορεί και να φτάσει και να συνεργάζεται. Ο Θεός να μας φυλάει. Είναι όμως ανάγκη να γνωρίζουμε ότι δεν είμαστε αυτοί που φαινόμαστε. Δεν είμαστε αυτοί που νομίζουμε ότι είμαστε. Είμαστε αυτοί που ο Θεός ξέρει και σε Αυτόν θα πάμε να μας αποκαλύψει. Υπάρχει ο ψεύτης, αυτός που λέει ψέματα, υποκρίνεται, κάνει πολιτική, κάνει ραδιουργίες, κι είμαι εγώ. Και υπάρχει και ο άλλος, ο αγαθός, ο πιστός, ο ευλογημένος, που είναι ο άλλος. Και με αυτόν δοξάζεται ο Θεός. Ποιος θα υπερισχύσει? Ποιος θα βασιλεύσει? Ποιος θα νικήσει στο τέλος? Ο Θεός να μας βοηθήσει. Να μπορούμε με τη δύναμη του Πνεύματος του Αγίου να καταστρέφουμε τα έργα της σαρκός μας. Αμήν.